Λοιπόν, εδώ είμαστε γιατί η Max Factor και ο Γιάννης Μαργεντάκης έχει πολύ δουλίτσα σήμερα. Πες μου, λοιπόν, θα τις κάνεις αλλαγή. Βέβαια. Τις βάζω ένα πολύ ωραίο χρώμα για να φωτιστεί αυτό το σμόκι μαύρο. Μεγάλη που κάνει. Στιγμή σήμερα το βράδυ. Ένα πολύ ωραίο μοβ που αμέσως βλέπεις ότι παίρνει άλλη μορφή το σμόκι. Φεύγει το θαμπό το μαύρο και γίνεται ένα λαμπερό χρωματιστό σμόκι. Πες το. Μας πήραν τα μόνιτορ. Εδώ είναι, κάπως και ψηλά. Θα βάλουμε ψηλά τα μάτια. Άνοιξε τα μάτια ψηλά. Και από την κάτω πλευρά. Και θα τις βάλω και ένα πολύ ωραίο lip gloss. Σκούρο. Έτσι θα υποδεχθώ το καινούριο χρόνο. Εννοείται. Εντάξει, λες να πει τίποτα, δεν νομίζω να παρεξηγηθεί. Τι να πω, μεγάλη χαρά θα έχει. Να σου πω, Γιάννη μου, και το όλο, βάλτε λίγο γυαλά. Θα φτιάξω όλα. Λοιπόν, πάω να μαγειρέψω και έρχομαι. Σε παρακαλώ, μην την ακούσω ότι και να σου λέει. Βάλτε την κάτω και κάτι στα όλα. Όλα. Θέλω να τη δω με άλλο μάτι μετά. Οκ. Λοιπόν, Γρηγόρη. Ελένη. Τι φτιάχνει σήμερα ο Άγιος Βασίλης μας. Φτιάχνει ένα γλυκό που μόνο Άγιος Βασίλης θα το πήγαινε. Άγιο Βασιλιάτικο, όχι, εντάξει. Ωραία, για να παίξει το φιλεράκι μας παρακαλώ. Φτιάχνουμε μια... Ωραίο, στην υγειά μου. Στην υγειά να με σας. Χαίρομαι. Δεν πίνετε. Δεν πρόλαβα. Στην υγειά σας. Στην υγειά μου. Σε ξανά. Πάνε, και ο κύριος, σας παρακαλώ. Δώσαμε σε όλους, δώσαμε σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά, αδέρφια. Αυτό, καλό καλοκαίρι. Κάτσε κάτω, μωρέ, με την πλεφαρίδα σου τη γυριστή. Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε με σήμερα. Θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία τάρτα. Ναι. Με ινδική καρύδα και grapefruit. Έτσι, μια πιο εξωτική γεύση σήμερα, λόγω της ημέρας. Να τελειώσει αυτός ο χρόνος. Και να πούμε ότι λόγω της ημέρας, δύο καλάθια με προϊόντα Pillsbury θα δώσουμε αξίας 100 ευρώ. Θα δώσουμε σε όλους τους τηλεθεατές μας. Δεν θα στείλουμε καλάθια γιατί κάποια από αυτά τα τέλος πάντων οι συσκευασίες δεν μπορούν να φύγουν από το ψυγείο. Που σημαίνει ότι θα σας δώσουμε την δωρεπιταγή και θα πάτε στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σας και θα πάρετε εσείς με αυτή. Γιατί δεν κάνετε δώρο και ένα ψυγείο. Άλλη φορά. Λοιπόν, και θα πάρετε λοιπόν να διαλέξετε μόνοι σας τι προϊόντα θέλετε. Ό,τι θέλετε και να είναι Pillsbury. 100 ευρώ, δύο δωρεπιταγές για δύο τυχερούς τηλεθεατές που θα μας στείλουν email στο KME2. Ωραία, πάμε, λοιπόν. Αντρέα μου, πάμε. Τάρτα. Αυτό που έχουμε να κάνουμε, έχουμε την έτοιμη τάρτα της Pillsbury, τη βγάζουμε από το ψυγείο. Με μία κίνηση. Έχουμε βουτυρώσει τη φόρμα μας εδώ. Θα την ανοίξουμε. Και θα τη στρώσουμε, έτσι, στη φόρμα και θα την προψήσουμε με τα όσπρια όπως έχουμε ξανακάνει. Με ένα απλό και εύκολο τρόπο και γρήγορο. Έτσι, πολύ ωραία. Έτσι σε μένα. Τι ωραίο. Ναι, αυτή είναι μια μοναδική στην αγορά. Δεν υπάρχει άλλη τάρτα, ζύμη για τάρτα, έτσι, και είναι πολύ εύπλαστη. Δηλαδή, μπορείς να την κάνεις όπως θέλεις. Δεν έχεις πρόβλημα, μη σπάσει, μη κοπεί. Την κόβεις και μόνος σου και την βάζεις και όπως θέλεις. Δηλαδή, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ μας λείπει το κομματάκι. Είναι στα πλαστελίνη, βλέπετε πάρα πολύ και είναι πολύ νόστιμη, πολύ τραγανή. Άρα θα βγει. Δεν παιδεύεται πολύ η γυναίκα, αυτό μας λέει. Ναι, ναι, δεν παιδεύεται. Ούτε να ανοίγει, ούτε να αλευρώνεται. Ανοίγει το ψυγείο της, μπαμ μπαμ και τελείωσε. Λοιπόν, τη στρώνουμε εδώ. Αυτό που θα κάνουμε μόνο για να της δώσουμε ένα ωραίο σχηματάκι, στο σημείο επάνω, θα την κατεβάσουμε λίγο με τα χέρια μας, με αυτόν τον τρόπο. Τώρα θα δεις, Γρηγόρη, πώς θα την κάνουμε για να βγει όπως είναι η έτοιμη. Ναι. Την κατεβάζουμε γύρω-γύρω και μετά πιάνουμε με τα δάχτυλά μας και πιέζουμε ένα μέσα και ένα κάτω. Ένα μέσα, ένα κάτω. Και παίρνει αυτό το ωραίο σχήμα. Τσαχπινιά. Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο στο φούρνο να την ψήσουμε στους 200 βαθμούς. Μαζί με τα φασολάκια μας τα ωραία. Τα όσπρια τα ψημένα που είπαμε για να μην φουσκώσει και για να ψηθεί ομοιόμορφα. Έτσι τη βάζουμε δεξιά 15 λεπτά και ψήνουμε. Και την ψήνουμε. Και εμείς προχωράμε τώρα να κάνουμε τη γέμιση. Έτσι που είπαμε έχει μια εξωτική χρειά και θα δείτε πόσο νόστιμη είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε και βάζουμε 100 γραμμάρια ινδική καρύδα. Εκεί. 200 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική.
βάζουμε το χυμό από δύο grapefruit. Βλέπετε, έχω διαλέξει αυτά τα κόκκινα τα grapefruit που έχουν μια ιδιαίτερη γεύση. Μοιάζουν τα κίτρινα, είναι λίγο πιο γλυκά. Βάζουμε το χυμό και το ξύσμα από ένα lime. Έχουμε κρέμα καρύδας. Θα βάλουμε από 50 γραμμάρια. Δηλαδή 5 κουταλιές. Μετά κρέμα γάλακτος ζωική, άλλα 50 γραμμάρια. Αυτό εδώ. 50 γραμμάρια είναι και το βούτυρο φρέσκο που το έχουμε λιώσει πριν λίγο έτσι σε ένα ζεστό σημείο, λίγο πάνω στο μάτι, ή το έχουμε αφήσει στο περιβάλλον να μαλακώσει. Έτσι. Και η τελευταία κίνησή μας είναι 4 αυγά ολόκληρα, κρόκ και ασπράδια μαζί. Τα ενσωματώνουμε όλα μαζί, τα χτυπάμε λίγο. Δεν θέλουμε ούτε να χτυπήσουμε κρέμες, τίποτα, απλά να ομογενοποιηθούν που λέμε. Και αυτό θα είναι η γέμιση για την τάρτα μας. Μόλις βγει η τάρτα από το φούρνο, θα βγάλουμε τα όσπρια και τη λαδόκολα και θα τη βάλουμε στο φούρνο μαζί με τη γέμιση για 20 λεπτά στους 200 βαθμούς πάλι. Λοιπόν, εδώ είναι έτοιμη. Αυτή είναι η γέμιση, βλέπουμε τώρα είναι υγρή, αλλά μόλις ψηθεί θα στερεοποιηθεί και βέβαια είναι μια τάρτα που τρώγεται κρύα. Θα την βάλουμε στο ψυγείο και μετά θα την απολαύσουμε κρύα. Εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα. Βγάζουμε τη ζύμη. Ψήθηκε στα 15 λεπτά. Και τι κάνουμε μετά? Βγάζουμε τη λαδόκολα με τα φασόλια και ρίχνουμε τη γέμιση μέσα. Και μετά ξαναψύνουμε άλλα 20 λεπτά στους 200 βαθμούς. Τώρα το κατάλαβα. Έτσι. Και μετά από πάνω το πασπαλίζεις και με. Μετά κόβω λεπτές φέτες grapefruit. Και πασπαλίζω με καρύδα τριμμένη. Mm-hmm. Και έχω φτιάξει και κάτι μπαλίτσες της καραμέλας, έτσι για τον ντεκόρ, λόγω της ημέρας. Λόγω της ημέρας, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Να είμαστε καλά. Και τη Δευτέρα με κάτι πολύ συγκλονιστικό για να μας μπει καλά ο καινούργιος χρόνος στην πρώτη μας εκπομπή της καινούργιας χρονιάς, τη Δευτέρα. Ωραία. Ναι, το φιλεράκι μας. Ζω συγκλονιστικές στιγμές εδώ. Πες μου τι σου λένε. Έτσι δεν υπάρχουν τα κορίτσια αυτά. Πες μου τι σου λένε. Στην αγορά είναι το νούμερο ένα. Λοιπόν, εδώ. Για να δω. Σταμάτα. Δέκα τσαντάκια, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Του κάνω δώρο 10 τσαντάκια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, βάλαμε ένα έντονο ωραίο. Και σου βάλε εδώ πέρα από κάτω αυτό το μου. Μα άρεσε, άλλαξα ή όχι? Δεν μ' άρεσε. Βάλαμε μόφσκια πάνω κάτω και φωτίσαμε. Κάτσε εδώ εκείνη να σε δει ο κόσμος εκεί. Χαμογέλα. Εδώ βάλαμε πολύ ωραίο κόκκινο έντονο γκλος. Τι τη έβαλε? Τι τη έβαλε? Έχει βάλει και κάτι φωτεινό κάτω τα μάτια. Κάτι τη έβαλε. Πούδρα ανοιχτότερη και φωτίσχει το μάτι. Τα άμαθε καλέ αυτά τα. Καλέ δεν τα άμαθα. Και εδώ έβαλα χρυσή σκιά πάνω στα μάτια. Ναι. Και πάνω και κάτω και είναι πολύ ωραίο. Καλά λίγο. Παρθένα, πολύ βαμπ. Με πιο έντονο ρουζάκι. Καλά, γιατί χρειαζόταν πιο έντονο ρουζάκι. Εγώ τι θέλω? Εσύ... Βάλε κάτι πριν φύγω, γιατί είναι πρωτοχρονιά. Για το καλό δηλαδή. Ναι, να φύγω σωστή. Ωραία. Να φύγουμε, κυρία, να πάμε εκεί. Περάστε και έρχομαι. Μάλιστα. Έρχομαι. Θα σου βάλω ένα πολύ ωραίο ρουζάκι. Τι σήμερα που είναι μέρα, δεν θα κάτσω κι εγώ, πλάκα μα κάνω. Κάτσαν όλοι εμεί τίποτα. Μου βάζεις το ίδιο ρούς που έβαλε στο κορίτσι? Όχι. Άλλο ρούς. Αυτό τι χρώμα είναι? Το natural είναι αυτό. Το natural είναι αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, το βλέπω, μου αρέσει. Πέσουμε και λίγο εδώ. Ναι. Στα καπάκια μας. Είδες εγώ πώς σου κάθομαι. Δεν κουνιέμαι. Βάλε ό,τι θέλεις. Αλίμονο. Ό,τι και να μου βάλεις, θα λάμψω απόψε. Βάλω και ένα συγκλονιστικό λιπλός. Είμαι σίγουρος ότι της αρέσει πάρα πολύ. Καταρχήν μου αρέσει η γεύση του. Σαν εξωτικό φρούτο είναι, σαν... Και ταιριάζει με το ρούς που μου έβαλες. Πάρα πολύ. Ναι. Ωραία. Ωραία. Τι ωραίο. Τι, τελείωσες? Θες κι άλλο? Να κάνω εγώ 10 ώρες εδώ, άμα θες. Ο άλλος θέλει να σε διώξει. Βάλε μια πινελιά ακόμα κάτι, έτσι, και... κάτι γρήγορο όμως, γιατί δεν έχω και χρόνο. Έχω κόσμο, άντε. Πολύ κόσμο. Θα σου βάλω τώρα μια εορταστική πινελιά. Μα τι. Πω.
Μ' αρέσει. Ω, φώτισε. Εγώ δεν την έχω αυτή τη σκιά, πρέπει να την έχω. Πώς δεν την έχεις? Ναι, αλλά γιατί δεν την έχω βάλει. Γιατί δεν μου την είχες βάλει για να δω να την βάλω κι εγώ. Θα την βάλεις τώρα από μόνη σου. Τώρα θα σε κλέψω πάλι. Ό,τι κάνεις θα το ξεσηκώσω. Μα τι χρώμα είναι αυτή η σκιά? Είναι σημή. Πολύ ωραία. Για να τη δω, ποια είναι. Silver Lounge. Είναι η τέτοια. Πολύ μ' αρέσει. Ω, καλά. Ε? Δεν με πιάνετε σήμερα. Τα πλήθη. Έλα να σε φιλήσω, Γιάννη μου. Να έχεις μια πολύ καλή χρονιά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με το καλό. Την ερχόμενη Παρασκευή η Max Factor και ο Γιάννης Μαρκετάκης θα είναι εδώ. Βλέπετε εγώ πώς μου οχθώ για να βγει εκπομπή και οι συνεργάτες μου όλοι μασουλάνε απέναντί μου. Ναι, καταγγέλλω τον Θοδωρήκο Τσιγανόπουλο που τρώει το τρίτο κομμάτι η πίτα. Και πού το βάζει κιόλας. Και ο κύριος Καβατζίκης από εκεί που φεύγει. Φεύγει εσύ η πλάκωση στα κρασιά. Νομίζετε δεν βλέπουμε. Μας φωνάξατε. Νάτος, πετύχαμε και το μάγειρά μας τη στιγμή της μπουκιάς. Μα ο μάγειρας τρώει κάθε μέρα. Δεν προλαβαίνουμε να φάμε. Μάει πρώτος να φτιάχνει. Γιατί πρέπει να ξέρετε να σας ταΐσει. Και για να είναι και άφοβο, μη σας δηλητηριάσει. Καταλαβαίνεις, τρώει πρώτα και μετά. Εγώ τα λέω. Δεν ξέρω ποιος με ακούει. Κύριε Κουτσογιανόπουλε, πάρτε την παρέα και περάστε στην παρέα μας. Βεβαίως. Αν έχετε την καλοσύνη. Αν έχετε την καλοσύνη. Αν πάλι δεν την έχετε, οκ. Καταλάβαμε. Λοιπόν, τα κορίτσια είναι τα μαύρα, δεν κορίτσια. Τα κορίτσια είναι το μαύρο στο θέατρο Αλίκη. Ξεκουρπεδία είναι αυτό. Ξεκουρδίσου λίγο, τι είπε. Αλήθεια σου λέω, δεν θες να με δεις ξεκουρδιστό. Όχι, μ' αρέσει έτσι. Αλλά κάτσε χαλάρωσε να το πω κι εγώ μια φορά. Τα κορίτσια με τα μαύρα στο θέατρο Αλίκη. Αλλά τα κορίτσια αυτά τα συναντήσαμε και τα είδαμε όπως πρέπει. Δηλαδή όπως εμφανίζονται στο θέατρο Αλίκη. Γυμνές. Πάμε να τις δούμε. Ακυρώσεις ακούω. Οι καλόγρια αμαρτάνουν, ζηλεύουν, λένε ψέματα, κλέβουν. Τέσσερα κορίτσια με τα μαύρα, οι αδελφές Υπομονή, Ζαμπέτα, Ποθητή και Ελιοστάλαχτη, αλλά και μια κυρία, η Ζοζόκα, που κάποια στιγμή θα βάλει ράσο, εξομολογούνται. Αδελφές, έχετε κλέψει ποτέ? Μια σβίστρα, μια ξύστρα, ένα μολύβι και αρχίζει ένα κατάλογο. Μια τηλεόραση πλάσμα, 5 DVD player, μια ξύστρα και μια σβίστρα νομίζω. Ναι, στο Παρίσι, από τα σούπερ μάρκετ, όπου σπούδαζα, βάζαμε τα παντελόνια και ένα λάστιχο εδώ. Εδώ. Λοιπόν, αν ανοίξεις έτσι και ρίξεις μια σοκολάτα μέσα και δεν σε δει κανένας, φεύγεις και φαίνεται ότι είσαι κυρία. Το παλτό από πάνω δεν φαίνεται. Τα σοκολατάκια της γιαγιάς μου, ναι, από το σκρίνιο. Βέβαια. Παντού, και στο σπίτι στην Καβάλα και στο σπίτι στο χωριό. Πήγε, έβγαινε η γυναίκα να κεράσει και λέει: μα πού ήταν αυτά, ήταν εδώ και τώρα είναι εδώ, πώς γίνεται. Και το παιδί μεγάλωνε, δεν καταλαβαίνω. Mm-hmm. Το Βερολίνο, από ένα μαγαζί όμως που συχνάζανε καλλιτέχνες και πολύ ιστορικό, έχω πάρει μια λατιέρα. Είναι ενθύμιο. Ναι, έχω κλέψει. Ψέματα, λέτε? Όχι, δηλαδή και αν πω κάτι μικρό, μετά αποκαλύπτεται. Δεν μπορώ ίδιο δηλαδή να κρυφτώ. Στο μωρό λέμε κάτι ψέματα για να φύγουμε από το σπίτι. Αυτά. Δεν λέμε ψέματα. Τι του λέτε συνήθως για να φύγουμε? Να, θα γυρίσω σε λίγο. Πάμε στην τουαλέτα. Ενώ πάμε και κοιμόμαστε αλλού. Έρχομαι. Ψέματα. Και δεν γυρνάμε. Με φορά τα ψέματα πέφτουν. Ναι, είπα του γιου μου, μου λέει μαμά, αυτό το χαρτάκι που είχα γράψει έναν αριθμό, πού το είδε, πού ήταν, ήταν μόνο στο γραφείο. Το πήρε εσύ, ενώ το πέταξε εγώ. Του είπα, όχι, χωρί μου, εγώ δεν μπήκαμε στο γραφείο καθόλου. Έχετε ψάξει ποτέ κινητό τηλέφωνο? Ακούω όλους που λένε ότι δεν έχουν ψάξει. Εγώ έχω ψάξει μια φορά. Βρήκατε κάτι? Βέβαια, για να ψάξεις είσαι ήδη υποψιασμένος για να φτάσεις αυτό. Ποτέ. Δεν, μέχρι εκεί δεν έχω φτάσει, τουλάχιστον ακόμα, δεν ξέρω, και μικρούλα. Ούτε κινητό, ούτε τσάντες άλλων, ούτε. Δεν τα κάνω αυτά. Αυτοί είναι κανιβαλισμοί, είναι καφρίλας για μένα αυτά. Δεν έχω ψάξει και δεν θα ψάχνα ποτέ. Μετασυγχωρήσεως, αλλά υπάρχει κάτι πάνω σας που θεωρείτε σεξι? Sorry, το στήθος μου. Το στήθος μου, ας πούμε. Είναι. Τα μάτια μου, πρέπει να πω. Το στήθος μου, μάλλον. Νομίζω ότι ένα ωραίο σημείο του εαυτού μου είναι τα μάτια μου, που είναι μεγάλα και εκφραστικά. Τώρα, σεξι δεν ξέρω, μα είναι. Ωραία είναι, νομίζω. Ωραία είναι. Τώρα δεν είναι τονισμένα καλά. Δεν με κάνει. Αυτά τα φρύδια μου δεν με βοηθάνε. Ζηλεύουν αλήθεια το κορμί κάποια Ελληνίδα? Όχι, γιατί έχω μπόλικα από μόνη μου. Να τα πάρουμε αφεντικά. Α. Άβα Γαλανοπούλου. Βου. Βάσια Τρυπίνη. Πάρα πολλές. Όλες αυτές οι πολύ ωραίες κοπέλες που κυκλοφορούν, μ' αρέσουν. Πες, Γιώργο. Στο ε μη δεν σας έρχεται κάτι, ας πούμε, λένε με νεγάκι. Πολύ.
Βοήθεια είναι η Ελένη. Την είδα και προχθές από κοντά. Είναι τούρμπο. Όλες τις όμορφες και λεπτές και ωραίες τις ζηλεύω. Και τις χαίρομαι κιόλας και τις θαυμάζω. Είμαι ένα 60, ας πούμε και 3-4 πόντους. Ένα 64. Αυτό. Και παρά το μοναστικό βίο, υπάρχει κάποιος Έλληνας που θα ήθελα να προσκαλέσουν σε πριβέ δείπνο? Ξέρω εγώ, τον Μπάγκαλο, να δω ποιος θα φάει πιο πολύ. Σαν αδελφή λιωστάλακτη, τον Αλέξη Γεωργούλη. Τι θα του λέγατε? Θα του λέγα, Αλέξη, επιτέλους, έλα να φάμε ένα φαΐ. Και εκείνος θα έλεγε ναι, ναι, και θα παντρευόμασταν και θα με έπαιρνε από τη μονή, τέτοια πράγματα. Ρε Σίλια, εμένα αυτούνος ο Πορφύριος μου φέρνει λίγο σε Γεωργούλη. Ο Γεωργούλης είναι καλέ. Με τον Κλέτσο. Με τον Απόστολο. Τι θέλετε να του πείτε? Πολλά. Αυτόν τον γουστάρω παντού. Θα ήθελα να του πω πολλά πράγματα. Τον γουστάρω, τον πάω, είναι πολύ ωραίος άντρας, πολύ ωραίος τύπος, καθόλου ψεύτης, δεν υποκρίνεται. Ό,τι κάνει είναι γνήσιο και γουστάρω το γνήσιο. Σου αρέσουν οι μπρουτάλ άνδρες? Εσύ γιατί γελάς δίπλα? Εσένα ποιο στυλ άνδρα σου αρέσει? Το είπε πριν. Πες μου ένα χαρακτηριστικό. Πες το. Πες το. Εντάξει, αυτό έχει μια λογική, αλλά δεν μου λες και τα υπόλοιπα. Μελαχρινή συνήθως. Ευχαριστώ. Και πολύ ωραία. Πολύ πιο ωραία από αυτό. Γιατί κορδώνεται δίπλα σου? Αφού δεν είπε πριν. Γιατί τον αγαπώ γι' αυτό. Δεν θα το αποφύγεις, θα σε ρωτήσω. Εμένα? Ναι. Επειδή έκανα λίγο να κρυφτώ. Να, ξέρω εγώ. Ποιο, ναι. Αυτό. Δηλαδή πως με μεταγυρίσαν εργαλεία. Αυτό. Αυτά εδώ γύρω. Μα το casting σε εμάς καλόγριστο το κάνανε. Μην νομίζεις το πήραν ο Έργας. Ψηφίσαμε. Αυτές διαλέξανε. Βέβαια. Πόσες γυναίκες είσαι στην παράσταση? Να βάλουμε τους άντρες που είναι πιο λίγοι. Δηλαδή είναι 3, 4, 5 ο Ρένος, μείον 16, 11. 5-10 δικά. Είστε τόσο πολλές, ε. Ναι. Γιατί τελικά οι περισσότερες γυναίκες, όταν τους ρωτάνε ποιο είναι το πιο σεξι σημείο τους, όλες και αυτό το στήθος τους? Γιατί οι άντρες μας το έχουν κάνει μάλλον. Εγώ δεν σκέφτηκα το στήθος μου. Καλά, εσύ είπες τα μάτια σου, αλλά έτσι όπως το είπες με το φρύδι αυτό που σου έχουν βάλει το αγριευτικό. Εντάξει, συγγνώμη, δεν ήξερα. Α, πολύ ωραία. Without. I like it. γιατί είναι το στήθος τους, γιατί είναι ένα αντικειμενικά σεξι σημείο. Ναι, ίσως και είναι και ένα που ενώνει και το σεξι με τη μητρότητα πολύ το στήθος. Αυτό ήταν μεγάλη εκφυλία. Έχει δύο επίπεδα δηλαδή. Είναι double fast, πες το ελληνικά. Γι' αυτό γίνεται και όλος αυτός αγώνας, ας πούμε, στην Αμερική. Δεν υπάρχουν πια γυναίκες χωρίς στήθη. Όλες. Όχι, υπάρχουν. Να, αυτή η Kate Moss μεγάλωσε, κοντεύει τα 40, έκανε παιδί, τίποτα. Το στήθος τι θα έχει. Και είπε ότι θέλει και να το αφαιρέσει. Δεν έχει και καθόλου. Ελάχιστο είναι. Γιατί είναι σαν σπηριά, κατάλαβες, κάνει έτσι. Είναι μια σταλίτσα. Καλύτερα να ξέρεις. Θεωρώ ότι είναι αυτό που μάλλον λένε. Δηλαδή ότι ενώνει και τις δύο πλευρές αυτές τις γυναίκες. Στους άντρες υπάρχει κάτι αντίστοιχο? Εντάξει, δεν είναι η ώρα νομίζω ούτε η μέρα. Που ψηφίζουμε εμείς οι γυναίκες. Να πω τι ψηφίζουμε. Πες Ελένη, πες τι κοιτάς. Όχι, θα πω. Καταρχάς κοιτάω, εντάξει, τα μάτια και αυτά. Ένα σημείο όμως που μου αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι κρίνει έναν άντρα, ακόμα και για το σεξ, είναι τα πίστια του. Αυτό λοιπόν το λένε σχεδόν όλες οι γυναίκες. Και πολύ καλά κάνουνε. Θεωρώ. Όλες οι γυναίκες αυτό λένε. Εσύ ας τα πολύ καλά κάνουνε και να πας στη Χαλκίδα. Και είναι στη Στυλίδα. Τι είναι? Στον Κλέωσο Δήμαρχο. Άιντε. Και επίσης όμως, εγώ νομίζω, δεν ξέρω και τα υπόλοιπα. Ποιος όμως, κοιτάς και τον νόμο του άντρα. Όμως είναι τα πάντα. Εγώ νομίζω όμως είπα. Α, όμως, όμως. Δεν όμως με ωμέγα. Τα πολλά χρόνια με τα ακουστικό στη δουλειά τελείωσε, παρακουφάθηκα. Λέω τώρα, εγώ θα ρωτήσω την Ελένη και σένα και σένα μόνο εμείς με την κορίτσια. Δεν κοιτάτε χέρια νύχια, εγώ πολύ. Κοιτάζω. Άπαξε το χέρι και τον νύχι είναι άκυρο, τελείωσε. Μη σου πω ότι κοιτάζω και πόδια και δάχτυλα νύχια. Αυτά τα πόδια, Ελένη, υποκλίνομαι. Είναι το πιο βασικό. Σωτήρι. Το χειμώνα. Το κάνω με όλους τους ανθρώπους όμως. Πεθαίνω. Και στις γυναίκες τις κοιτάζω. Έτσι, σε θεά. Δηλαδή έχει τύχει, θυμάμαι παλιά. Κρίνεται από εκεί μεγάλη ιστορία. Τι λες, ρε. Δεν λέγανε για τον νύχι, έχουν γραφτεί πράγματα και θα μας. Και εμένα μου φαίνεται. Έχεις ακούσει τίποτα καλό για τα δικά σου νυχάκια? Για τα δικά μου. Θα πω πάλι πράγματα που δεν κάνει. Θέλω να ακούσω τα αγόρια. Ειλικρινά, έχετε νιώσει ποτέ άβολα γιατί κάποια γυναίκα σας κοίταζε κάπου, εν πάση περιπτώσει, που εκείνη είχε εστιάσει και ένιωθε όμορφα? Οι άντρες αισθάνονται ποτέ άβολα, γιατί εμείς οι γυναίκες μπορεί να μας αρέσει να μας θαυμάζουν ή κάτι. Κάποιες στιγμές λίγο κομπλάρουμε και λίγο.
Κοίταξε, επειδή εγώ είμαι πιο μεγάλη σε ηλικία, τα παλιά τα χρόνια γινόταν ενοχλητικοί οι άντρες. Πώς ενοχλητικοί. Στο πείραγμα. Όχι, ποτέ, παιδιά, γινόταν ενοχλητικοί, δεν υπάρχει πια. Τώρα γίναμε γυναίκες. Καλέ, καλέ, είστε πολύ όμορφοι. Όντως. Γιάννη, σε ενόχλησε. Όχι. Εγώ όταν ήμουν, ας πούμε, στα νιάτα μου που δούλευα στην. Τι λες καλέ έτσι συνέχεια με εκνευρίζεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι. Ο καθένας πρέπει να έχει το γνώθι σε αυτόν που δούλευα σε μπαράκια. Θυμάμαι, ας πούμε. Τι έκανες. Τι έκανες σε μπαράκια. Τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου που δεν δούλευα σαν ηθοποιός. Για να ενισχύσω, ξέρω εγώ, το εισόδημα. Για το χαρτζιλίκι σου. Ναι. Έβαζες ποτά. Ναι, σερβίριζα. Και μέσα στον μπαρ έχω δουλέψει μια φορά έτσι στα Εξάρχεια σε ένα μπαράκι. Αλλά και σερβίριζα. Μπορεί, Ελένη. Σε βλέπω και πολλέ μάτι τώρα. Πολλέ που έχει καλεσμένε εδώ έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά κάποτε. Πολλέ έχουμε κάνει πολλές δουλειές. Όλοι ξεκινήσαμε με άλλε δουλειέ και τέλο πάντων μπερδευτήκαμε. Αλλά δεν μπορώ να σε φανταστώ εσένα σε μπαρ, δεν μου κολλάει σε. Α, είχα μεγάλη επιτυχία. Ελένη, δεν μου κάνει. Έχω δουλέψει μέχρι στο Λουκιανό και Λαϊδόνι στο Τέξας που είχε ένα μαγαζί. Εγώ σε. Στο Τέξας! Βεβαίως, Τέξας λεγόταν το μαγαζί. Και ο Λουκιανός ήθελε μόνο εγώ να του πηγαίνω το ουίσκι του, παρακαλώ, στο καμαρίνι. Ναι, ναι. Είχα μεγάλη επιτυχία σε αυτό. Μπράβο, και στα υπόλοιπα. Αγόρια, πείτε μου, σας έχει κομπλάρει ποτέ γυναίκα που να σας έχει καρφώσει πολύ. Οπουδήποτε εκείνη τη ερχότανε. Μην με κοιτάζει, Άρη. Πα και ρωτά κοπέλε με φόρτα ράσα τέτοια πράγματα και με κοιτά περίεργα που ρωτάω τα γόρια, άντρε είναι. Ό,τι θέλω μπορώ να ρωτήσω. Εγώ θυμήθηκα, ναι. Εμένα με έχουν κομπλάρει. Αυτέ εδώ βασικά. Και άλλε που. Πώ σε κοιτάνε. Στη μισημία φωτογράφηση που κάναμε για τι ανάγκε του. Του. Για τα κορίτσια και για τα πρόγραμμα. Με κοιτούσαν όλε. Πού. Σκυλιά. Αλλά δεν ξέρω γιατί μου έκανε. Αλλά όλα τα μάτια σκυλιά. Όχι εδώ, Γιάννη. Γιατί. Σε πιάσαν τα γέλια, κατέβασε τα μάτια. Ντράπηκα, εντάξει. Είμαι από τη φύση μου τροπαλό. Αλλά έχουμε καταλάβει ντράπηκα... σήμερα, είσαι πιο χαλάρος βέβαια. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, ντράπηκα πάρα πολύ εκείνη τη μέρα. Αλλά εντάξει, σε πέρασε. Σίγουρα. Για να ακούσω και τα λευτεράκια μου. Κοίταξε, επειδή η γυναίκα παραδοσιακά είναι αυτή που δεν εκφράζεται ανοιχτά και έντονα για κάτι στον δρόμο, α πούμε. Ο άντρα παραδοσιακά την πέφτει, αν θε. Σε μια γυναίκα. Νομίζω ότι όταν συμβεί αυτό, μια γυναίκα να δείξει ένα ενδιαφέρον παραπάνω και να σε κοιτάξει πιο επίμονα κάπου, οπουδήποτε, είναι πολύ κολακευτικό. Λες, αυτό. Α, πονηρούλη, τι να έβγαλες και στην πονηριά τώρα, τόση ώρα καθιέσαι. Μάλιστα. Τι, κυρία μου, τι δούμου. Θυμήθηκα. Εγώ είμαι και τη σκηνή που κάνουμε. Λευτέρη. Εγώ δεν έχω νιώσει άβολα, γιατί με κοιτάζουν συνήθως στο πρόσωπο, γιατί τα καλύτερα που έχω εγώ εδώ πέρα έχουν κάτι τεκνά. Εμένα με κοιτάζουν στο πρόσωπο, στα μάτια κτλ. Οπότε αυτά ξέρω ότι τα κατέχω, οπότε ανταποκρίνομαι και μ' αρέσει. Αυτό. Θοδωρή, έχεις σαν τίποτε άβολα, σε έχει φλερτάρει καμιά ξένη στάση. Εμείς δεν είμαστε... Λέει, τι να σου πω τώρα για Ελληνίδα, δεν πιάνω τα δικά μας, δεν επιτρέπεται. Όχι. Αλλά εκεί η ξένα στο Γόλικο δεν πειράζει. Όχι, δεν έχει. Είναι έτσι πρόστιγες όπως λένε. Δεν ξέρω αν το πήρες. Όχι, προσωπικά θα με ενοχλούσε όχι το που, αλλά το όταν δεν θα ήθελα εγώ. Γιατί δεν το ξέρουμε, ρωτάμε κάθε φορά. Θέλεις να σε κοιτάξω. Σε κοιτάξω. Τι γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα, Θοδωρή μου. Έχεις απόλυτο δίκιο, γι' αυτό και δεν είναι δίκιο να αντιδράσεις αρνητικά. Όταν κάτι προκαλείται, προκαλείται. Δεν λογοκρίνεται. Σωστό. Πώς τα λέει, πώς ξεφεύγει. Όχι, θα σου πω. Όσο βγαίνει το σοβαρό στο τέλος, το περνάει έτσι. Ναι. Κοίταξε, το που δεν έχει τόσο σημασία, γιατί μπορεί, ας πούμε, μια κοπέλα να σε κοιτάξει πάρα πολύ έντονα στα μάτια. Όπου είναι κάτι που δεν μπορεί να πεις, μη με κοιτάς στα μάτια, μη κοιτάζεις. Αλλά άμα δεν είσαι σε διάθεση, άμα δεν το περιμένεις ή άμα δεν περιμένεις την ένταση, θα αισθάνεσαι λίγο άσχημα. Να σου κάνω μια ερώτηση, Θοδωρή μου, τώρα που είμαστε και σε μια απόσταση. Πες ότι δεν είσαι σε διάθεση, έτσι. Και αντιλαμβάνεις ότι σε κοιτάει στα μάτια. Σε κοιτάει, ας πούμε, στο μπούτι. Ναι. Ή λίγο πιο δίπλα, ρε παιδάκι μου. Το ίδιο μου κάνει. Τι. Όπαπα. Ελένη, σε παρακαλώ, σε εδώ και μη παρέχει. Επανειλημμένα, έχω παρατηρήσει. Σκοπός, έτσι καλά. Σε σένα τα κάνουν αυτά. Όχι, στο Ρένο τα κάνουν. Στο Ρένο τα κάνουν και είμαστε ίδιο καμαρίνι και όλες μπαίνουν και κοιτάνε έτσι κάτω. Γιατί. Είχαν ακούσει κάτι. Έχουν ακούσει. Από σεβασμό το κάνουν. Ναι. Έχει ένα μπούτι ο Ρένος. Σκόφτε μας, σκόφτε μας. Πάνω που σε έλεγα κατά κόνιτσα με τα νάβρα.